Επίσης και σας ευχαριστώ που μας δίνετε ο χρόνος να πούμε έτσι επιτροχάδι ένα τρίτο σημείο. Στην σύγκληση της επόμενης Οικονομικής Επιτροπής ζήτησα από τον προγραμματισμό να βάλουμε στο πρόγραμμα Τρίτσης, μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε τρεις μελέτες, τις οποίες μπορεί να δούμε μετά το πρόγραμμα για την κατασκευή πάλι μέσα από το Τρίτσης, το οποίο είναι ύψους μέχρι 600.000 ευρώ. Εμείς δώσαμε τρεις μελέτες που αφορούν 1.050.000 και συγκεκριμένα τη μελέτη ανάπλασης της παλαιάς λαχανοαγοράς ύψους 420.000 ευρώ, τη μελέτη κατασκευής του βρεφονιπιακού σταθμού και νηπιαγωγείου στη θέση Αμπέλας της Αγίας Εκατερίνης του Δημοχείου ύψος της μελέτης 470.000 ευρώ, συν τη μελέτη δημιουργίας στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία στη Λιβανού, στο οικόπεδο λέει, του νοσοκομείου που το γνωρίζουμε, για 160.000. Στο σύνολό του είναι 1.50. Επειδή γνωρίζουμε ότι είναι μέχρι 600.000, έχουμε πει στο πρόγραμμα ότι ο Δήμος θα συμπληρώσει το υπόλοιπο ποσό εφόσον χρειαστεί, γνωρίζοντας πάντα ότι οι εκτόσεις που γίνονται τώρα ειδικά σε μελέτες, με τα μέσα που έχουν τα μελετητικά γραφεία, έχουν τεράστιες εκτόσεις μέχρι και το 70% ύψους, οπότε θέλουμε να καλυφθούμε από αυτό. Το δεύτερο κομμάτι και χθες ακόμα μου στείλαν από την περιφέρεια, από την περιφερειακή αναταχείου, την τεχνική έκθεση ελέγχου παιδικών χαρών που έχουμε ήδη έτοιμες. Είναι 9 στο σύνολο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εφόσον είναι έτοιμες, έγινε η τεχνική έκθεση που σημαίνει ότι προχωράνε για πιστοποίηση και να πάρουν και την καρτέλα ότι είναι προς χρήση χωρίς προβλήματα. Θα τους πω έτσι ονομαστικά, οι παιδικές χαρές έχουμε ήδη πάνω από 36-37 παραδόσει με την πιστοποίηση, συν 9 που μπαίνουν τώρα, προχωράμε δηλαδή σε αυτά τα κομμάτια. Είναι στο Δημοτικό Σχολείο της Σικιάδας, η δεύτερη είναι στην Κιβωτό, στο ΕΠΟΣ, η τρίτη είναι τρίτο και όγδοο Δημοτικό Σχολείο Χίου, εκεί στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, στη θέση Γουνακίου. Τέταρτο είναι του Δημοτικού Κήπου, που την έχετε δει ότι έχει ετοιμαστεί. Το πέμπτο είναι Θημιανών στη θέση Μαρουλού. Έκτο είναι στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου. Έβδομη στο πρώτο νηπιαγωγείο Νεοχωρίου. Όγδο στις εργατικές κατοικίες του Γαλκιούς. Και η ένατη είναι στο Βασιλιάνικο. Αυτές είναι οι 9 που δώσαμε χθες για να στείλουμε στο Υπουργείο προς πιστοποίηση και να πάρουμε και την καρτέλα καταλληλότητας.